Πάμε τώρα στο μεγάλο κύκλωμα της κοκαίνης, το οποίο εξάρθρωσε η αστυνομία και η όλη υπόθεση οδηγείται σε δίκη τους επόμενους μήνες. Όπως όλα τα κυκλώματα της κοκαίνης, γιατί η κοκαίνη είναι το ναρκωτικό των πλούσιων και των διάσημων, εμπλεκόμενοι είναι πολύ γνωστά πρόσωπα και επιφανείς επιχειρηματίες. Οι νύχτες στον περιφερειακό του Λυκαβητού γινόταν λευκές για παρουσιαστές και μοντέλα σεξ σύμβολ, που στη συνέχεια τους κέρδιζε η υποκριτική τέχνη. Οι πελάτες του κολονακιώτικου μπαρ ήταν η σύζυγος πασίγνωστο επιχειρηματία, μια πανέμορφη ηθοποιός, άνδρας παρουσιαστής καθημερινής εκπομπής, γυναίκα μοντέλο και ηθοποιός, καθώς και ο γιος ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων. Αυτοί είναι οι διάλογοι που τους έκαψαν. Έλα, μεγάλε, έχω παράπονα από σένα. Μη με τρελαίνεις. Έχουμε αρρωστήσει όλοι εδώ πέρα με αυτό που πήραμε. Ψάξε το γιατί. Ούτε η φούστα, ούτε η μπλούζα ήταν σκάρτο. Οι πελάτες της Showbiz όμως την περίοδο εκείνη έπεσαν πάνω σε αγροτικές κινητοποιήσεις και άρα σε κλειστούς δρόμους. Τόση καθυστέρηση, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα οι αγρότες καθίσουν στις εθνικές κανά δύο μήνες, τι θα κάνουμε. Δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τους αγρότες. Δεν μπορούμε να περάσουμε τα πράγματα. Και τι θα κάνουμε εμείς, ρε φίλε. Πώς θα τη βγάλουμε. Δούκετα συνθηματικά για τις παραγγελίες όπως εμπεριέχονται στη δικογραφία που θα εκδικαστεί τον επόμενο Μάιο. 20 τραγούδια, 100 αυγά, φου και κρεμούλα. Εκτός από την κοκαίνη όμως, το σούσι μπαρ διακινούσε και χασίς, ψωμί αλβανικό, λουλούδια, κατοστάρι πράσινο, άχυρο πράσινο με μεγάλους παπάδες, δηλαδή φούντες. Πολύ γνωστή πελάτησα, αναφερόμενη στις ακριβές τηλεφωνικές παραγγελίες που έκανε, κατέθεσε ότι «Εγώ δεν κάνω χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ακολουθώ υγιεινό τρόπο ζωής και αθλούμαι 5 φορές την εβδομάδα. Οι παραγγελίες μου αφορούσαν το εστιατόριο και την παροχή μόνο υπηρεσιών catering». Οι λαθρέμποροι διέθεταν και ψευδόνυμα. Παππούς, Γαβράκος, Δαίμονας, Βάγκος, Ηρακλής και Κατέλης. Στη δικογραφία πάντως γίνεται διαχωρισμός σε πολιτές λαθρέμπορους και πελάτες. Και με τους τελευταίους να αντιμετωπίζονται ως χρήστες.